Πολύ καλησπέρα σας και White Knight. Εντάξει, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι λίγο, δεν ξέρω αν είχα εγώ νιώσει κάποιο fatigue από τη σειρά ή αν είναι, άρχισε να μου φαίνεται λίγο επαναλαμβανόμενο το pattern του Butcher. Είναι λίγο αυτό που λέμε same old, same old. Ξεκινάει με μία έρευνα για έναν serial killer που ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιεί και μαγεία. Μετά όλο αυτό συνεχίζει και μπλέκεται ο αδερφός του, Χάρι ο Τόμας, και έχει μια πολύ ωραία σκηνή σε ένα καράβι, όπου σε ένα γιότ, όπου γίνεται επίθεση από την ανταγωνίστρια του βιβλίου, και εκεί πέρα μαθαίνουμε κιόλας ότι ο Τόμας έκανε κάποιο είδους εμπόριο λευκής αρκός ή έφερνε στις πολιτείες όντα γυναίκες που έχουν κάποιες ικανότητες για να τις προφυλάξει και καλά. Και μετά συνεχίζει με άλλη μία μάχη σε κάτι σπηλιές, όπου γίνεται ο πανικούλης με τις στρατιές των αντιπάλων, και από τη μεριά των καλών έχουμε τον Χάρι, τον Τόμας, έρχεται και ο Μαρκόνε με τους μαφιόζους τους, και πολύ έτσι μπαμπούμ και υπερβολές. Ναι, δεν με τρέλανε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο. Είναι και από τα βιβλία που δυστυχώς το γύρας μου είχε κλέψει πολλές αναμνήσεις και έπρεπε να το ξεφυλίσω και να το γκουγκλάρω για να θυμηθώ λίγο τι γίνεται. Δηλαδή δεν ήταν τόσο αξιομνημόνευτο, ας πούμε, όσο τα προηγούμενα, ή δεν είχε κάποια τόσο, εκτός από τη σκηνή από το καράβι που σας είπα ότι τη θυμάμαι πολύ έντονα. Και αυτό είναι λίγο το περίεργο όταν διαβάζεις σειρές μονοκοπανιά, ότι με το πέρας του χρόνου υπάρχει στο μυαλό σου μετά μια ομοιογένεια, δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο. Το ίδιο νιώθω και με τον Dritzed, που όπως με τον Χάρι είναι ένας ήρωας πρωταγωνιστής και έχουμε πολλά βιβλία. Πάλι καλά, αυτό δεν μου συμβαίνει με τον Charlie Parker. Και εντάξει, με τον Discworld και με το Vampire Chronicles που καλύπτω σε αυτό το κανάλι, κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό, οπότε πάνω κάτω το θυμάσαι. Αλλά ναι, πολύ έτσι αδιάφορη προσθήκη στη σειρά για μένα. Προχωράμε και βλέπουμε τα επόμενα. Νομίζω το επόμενο ήταν καλό. Μισώ να δω, να γκουγκλάρω το τίτλο. Ναι. Δεν θυμάμαι. Θα πρέπει να το ξεφυλίσω και αυτό. Οπότε θα κάνω το research μου. Τα λέμε. Οπότε καλή ζωή.